Εάν ο νους είναι υπερήφανος, τότε η ψυχή θα είναι κατοικητική.
beyond all of the above. Per forza ho venita dos Christosmas os pasa pos dio vos pas ecarse dio somaticus ophthalmus dia na βλέπουμε όλα τα μεγαλεία τη δημιουργία του και κυρίως το μικρήτα των φως του ηλίου, το οποίο μόνο ο σωματικά του πλώνος μπορεί να καταλάβει οι άνθρωποι που μένως έβλεπε και τώρα δεν βλέπει, τι κάνει. Αλλά η μετέπειτα πατέρες και κυρίως ο Άγιος και όλο ο νέος θεολόγος και περί αυτού του μικρήτα του φωτός του ηλίου μας, ακόμη περισσότερο το επαναλαμβάνει. Καλόν το φως του ηλίου. Πολύ καλόν η σωματική οφθαλμή. Πάντα λίγο επίσης καλά πιστεύω. Αλλά και αυτό το φως του ηλίου δεν φωτίζει τα σπιχά, δεν σώζει τα σπιχά, δεν αναποχλεύει από τα πάθη, δεν αγιάζει το νου μας. Καλόν το φως του ηλίου, το οποίο φωτίζει μόνο την επιφάνεια του δέρματος, όχι περισσότερο, ούτε καν όλα τα κύτταρα του σώματος. Όσο μάλλον το της ψυχής δεν φωτίζει, ούτε αγιάζει, ούτε θεώνει, ούτε χαριτώνει. Καλόν το φως του ηλίου. Ασυνδίκως καλύτερα ο ίδιος ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός, ο οποίος φωτίζει και σώματα και ψυχάς, κυρίως όμως ψυχάς. Κατά αυτόν τον τρόπο, αδωρεσκήσαντες οι μακάριοι πατέρες μας έκαναν αναγωγή πνευματική επί το πνευματικότερο. Από τους δύο σωματικούς οφθαλμούς μας, προχώρησαν εις τους ψυχικούς οφθαλμούς και εκεί σταμάτησαν. Και ανέλησαν και ανέλησαν και συνεχώς αναλύουν τι σημαίνει να είναι ο νους της ψυχής, να είναι ταπεινός και τι σημαίνει να είναι υπερήφανος. Η παρεμηνία και παλαιότερα και σύγχρονα στο θέμα των σωματικών οφθαλμών που εγγράφησαν και υπούστησαν μυθέρματα, θερατουργήματα, ανυπόστατα, πεπλανημένα, σφαλερά, εμαθέστατα είναι τα διά. Το σωματικό μάτι, είπαν και έγραψαν αυτοί οι οποίοι εξημονήμων επορεύτησαν, είναι το πράσινο μάτι, το μπλε μάτι, το σιταρόπουλο μάτι, το μαύρο μάτι, απευθυνόμενοι στους σωματικούς οφθαλμούς. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι ήρθαν να ασχολούνται με τα σωματικά τους μάτια. Τι χρώμα έχουν τα σωματικά τους μάτια. Να τα βάφουν, να τα ξαναβάφουν, να φερούν, να βάζουν, να βγάζουν, να τα κάνουν ομορφότερα, να τα κάνουν δηλαδή ασημότερα. Αυτή η τοποθέτηση περί των σωματικών οφθαλμών οδήγησε και την μόδα και τη μοντέρνα κατάσταση γυναικών και ανδρών, χωρίς να κατηγορώ κανέναν, σε σφαλερά τοποθετήσεις, διότι ξεκινώντας από αυτή την τοποθέτηση, πιθανώς βλέποντας ο διάβολος αυτή την τοποθέτηση να είναι το μάτι απλό για να ομορφαίνει τον άνθρωπο και για να ελκύει περισσότερο και τον άλλον άνθρωπο, προσθέτουν και απαιρούν αυτά τα πρόβλημα. Αλλά οι μακάριοι πατέρες μας δεν εστάθησαν στους σωματικούς οφθαλμούς, γνώσκοντες ότι και οι σωματικά τυφλοί πρέπει να βγουν με τα μάτια της πίστεως, άλλωστε οι σωματικά οφθαλμοί στον παράδεισο, όσοι θα αξιωθούν εξ αυτών, θα βλέπουν περισσότερα και φυλαδιέστερα το άκουστο φως της Αγίας Τριάδος. Επομένως, ο σωματικός οφθαλμός του πνεύματος είναι ο νους, ο ταπεινός. Και για να φτάσει κανείς να γίνει ταπεινός ο νους και η διάνοιά του, οφείλει να αγωνιστεί συστηματικά, πολύ συστηματικά, εις όλους τα θεοειδείς αρετάς, κυρίως δε σε αυτά στα δύο, την προσευχή και την νηστεία. Όλο τον ειδό τα προσευχά, και κυρίως και κατεξοχήν εις την ωραία προσευχή του ονόματος του Χριστού μας, του Κυρίε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτή τη ρίση και πρόταση που επαναλαμβάνουν ανά τους αιώνας όλοι οι πατέρες σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη. Και προσέθεσαν και το όνομα της Παναγίας μας, Θεωτό και Παρθένε Χρυσόστομε ή η Παναγία Θεωτό και Χρυσόστομε. Όπως όμως ο Χριστός μας μας εχάρισε δύο σωματικούς οφθαλμούς, έτσι μας εχάρισε και δύο ψυχικούς οφθαλμούς. Αυτή τη σαφέστατη